Και είναι αυτός ο κάποιος, ο λεγόμενος Θεός, που ορίζει τους νόμους του σύμπαντος. Τώρα, ναι, τώρα πέφτουμε... Επιγραμματικά. Όχι, επιγραμματικά δεν είναι επιγραμματική απάντηση, είναι δύσκολο τώρα. Είναι σε θεολογία. Ναι. Όχι, δεν πειράζει όμως. Ακούστε να δείτε η θεολογία. Ναι, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι η θεολογία με την κοσμολογία δεν έχουν σχέση. Γιατί πολύ εύκολα οι επιστήμονες λένε κάτι τέτοιο. Ότι ξέρετε, δεν έχουν σχέση αυτά και δεν είναι. Δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Αυτό είναι ψευδές. Διότι είναι θεολογικό το θέμα της κοσμολογίας εξ υπαρχής. Δηλαδή και η Βίβλος δίνει ένα κοσμολογικό σενάριο. Έτσι. Άρα εμπεριέχεται η ερώτηση εκεί και αναδεικνύεται. Δηλαδή ο Πασκάλ έλεγε, ο Παστέρ, συγγνώμη, έλεγε ότι η επιστήμη μπορεί να μην έχει πατρίδα και θρησκεία, αλλά οι επιστήμονες έχουν και πατρίδα και θρησκεία. Έτσι. Είναι λοιπόν θέμα, πιστεύω, ότι είναι θέμα περισσότερο εσωτερικό το αν προσλαμβάνετε εσείς αυτό το θέμα ως δημιούργημα ή ως κάτι το οποίο αυτοδημιουργείται τυχαία. Δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι σκέψεως ή αν θέλετε δύο σχολές ή αν θέλετε δύο βασικοί δρόμοι στον χώρο της επιστήμης. Είναι οι ληστές, οι οποίοι ξεκίνησαν, εντάξει, έχουμε μεγάλη παράδοση, αλλά στην νεότερη ιστορία υπάρχουν με την έκφραση του μαρξισμού και του δαρβινισμού στον χώρο της κοινωνιολογίας και της επιστήμης και οι οποίοι πιστεύουν ότι τα πάντα ήταν μία τυχαιότης, δηλαδή εκ τύχης δημιουργήθηκαν αυτά τα πράγματα, η ζωή, έτσι. Και είναι και οι εσωτεριστές κατά κάποιο τρόπο, οι αποκριφιστές αν θέλετε, οι οποίοι σκέπτονται ότι υπάρχουν αόρατες δυνάμεις, οι οποίες πίσω από εκεί υπάρχει ένα αρχιτεκτόνημα και άρα υπάρχει ένας αρχιτέκτονας ο οποίος το δημιουργεί αυτό το θέμα. Και αυτό έχει αναζωπηρωθεί τουλάχιστον προς την προέλευση της ζωής, έχει αναζωπηρωθεί τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια στις ΗΠΑ κυρίως, όπου υπάρχει η εναλλακτική θεώρηση της παλαιάς υλιστικής αντιμετώπισης, στην οποία ανήκει και η θεωρία της εξελίξεως, η οποία θεωρείται εξελίξεως έχει δύο μέρη. Έχει την προέλευση της ζωής καθεαυτή, πλέον την υλιστική και τυχαιότητα, και την εξέλιξη πλέον σαν διαφορετικό σκέλος, αφού έχει ερμηνεύσει την προέλευση της ζωής. Η οποία λέει ότι υπάρχει μέσα σε μια τυχαιότητα, διότι υπήρχαν οι συνθήκες έτσι ώστε τα χημικά στοιχεία να ενωθούν το ένα μετά το άλλο και δεδομένου υπάρχουν μια προσέγγιση με τη θεωρία των παιγνίων, δηλαδή όταν παίζετε πόκερ φερρυπίν και παίρνετε χαρτιά και σας μοιράζουν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε πόκερ ή αν πλέον έχουν εξαλειφθεί αυτά τα παιχνίδια, δεν υπάρχουν, αλλά παλιότερα προσπαθούσαμε και παίρνεις και ένα χαρτί σου δίνουμε και πας πάσο γιατί δεν συνδυάζονται τα χαρτιά, προσπαθείς δηλαδή να φτιάξεις μια σειρά από χαρτιά που να αρχίζει 1, 2, 3, 43 και όλα στο ίδιο χρώμα, ώστε αυτό είναι που κερδίζει, το λεγόμενο flow σου αγιάλ κτλ. Και το θεωρείς ένα συνδυασμός που κερδίζει διότι έχει μια μεγάλη τάξη μέσα του και όχι με μια διάχυση της πληροφορίας. Και κάνεις γύρους και γύρους και γύρους και κάποτε σου έρχεται αυτό το χαρτί και κατά αναλογία λένε ότι αυτά τα χημικά στοιχεία κάνουν ένα τέτοιο είδους παιχνίδι που κάποτε συνδυάστηκε και δημιουργήθηκε μια δομή η οποία μπορούσε να προσλάβει ύλη και ενέργεια και πληροφορία από το περιβάλλον και άρχισε να καταπίνει τις άλλες και δημιουργήθηκε κάποιος εύγειος οργανισμός. Παίζουν δηλαδή με τέτοια μοντέλα τυχαιότητας. Και οι άλλοι τις λεγόμενες εφηβούς σχεδιασμού απαντούν ότι η πιθανότητα να δημιουργεί αυτό το πράγμα, διότι πέφτουμε και στο θέμα του πότε εμφανίστηκε η ζωή στη Γη, διότι ενώ παλαιότερα πίστευαν ότι εμφανίστηκε σε πολύ νεότερα στάδια, τώρα αποδεικνύεται ότι άμα τη δημιουργία, δηλαδή περίπου είναι 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ο χρόνος του πλανήτη, στα 3,8 δισεκατομμύρια έχουν βρει μονοκύτταρους οργανισμούς, που σημαίνει ότι δεν εμφανίστηκε σε μεγάλο χρόνο όπως απαιτούν αυτά τα σχέδια, αλλά σε πολύ μικρό χρόνο από τη στιγμή που άρχισε να πείσει, δηλαδή αυτό εμφανίστηκε. Και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι λένε βέβαια ότι μπορεί να είναι σπορά εξ αρχής και ότι υπάρχει κάποιο αρχιτεκτόνημα και κάποιος αρχιτέκτον, διότι η πιθανότητα να δημιουργηθεί αυτό το παιχνίδι το οποίο λένε οι ληστές είναι, το παρομοιάζουμε σαν να βάλετε εξαρτήματα από ένα αεροπλάνο, από ένα Boeing 747, το οποίο να το πάρει ένας ανεμοστρόβιλος τα εξαρτήματα, να το σηκώσει ψηλά και μετά να πέσει κάτω οι διάφορες βίδες που θα σηκωθούν από τον ανεμοστρόβιλο να ξαναπέσουν και να βγει ένα αεροπλάνο. Τέτοια είναι η πιθανότητα δηλαδή από την τυχαιότητα αυτών των υλικών να φτιαχτεί κάτι δομικό το οποίο λένε NVA υλικό. Υπάρχει βέβαια μια διάσταση απόψεων. Τώρα από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε, εάν δεχτούμε το θέμα της παρέμβασης μιας άλλης δυνάμεως που το λέτε Θεό ή το λέμε Θεό, μπορεί να μην είναι και Θεός, μπορεί να είναι και μια δεύτερη αόρατη δύναμη η οποία υπάρχει και η οποία να αναζητά και αυτή τον Θεό. Καταλάβατε. Δηλαδή εκεί παίζουμε πλέον σε προσεγγίσεις οι οποίες είναι. Αλλά είναι ανοιχτά ερωτήματα αυτά.